Έβγαλε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας σήμερα που επιμένει και λέει ότι άλλο πράγμα η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και υπερορίες και άλλο πράγμα υπερορίες. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Και ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας γίνεται μόνο κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου και όχι μονομερώς από τον εργοδότη. Για να δούμε λοιπόν. Εσείς γιατί λέτε το αντίθετο, αφού βγαίνει η κυβέρνηση και λέει, κύριε, δεν μπορεί ο εργοδότης να κάνει ό,τι θέλει. Το τι προφασίζεται ο κύριος Χατζηδάκης, το Υπουργείο Εργασίας, η κυβέρνηση κατ' επέκταση, προκειμένου να περάσει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έκτρωμα, είναι μέσα στην προπαγανδιστική και επικοινωνιακή λογική που έχει αναπτύξει όλο το προηγούμενο διάστημα και μπροστά φυσικά στην συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή με την προοπτική της νομοθέτησής του. Στόχος, ο αποπροσανατολισμός, αν θέλετε, και η σύγχυση που θέλει να ενδεχομένως να σπείρει στους εργαζόμενους, στο λαό όμως, κοιτάξτε, το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Εδώ μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που αναλαμβάνω έκτρωμα, η κυβέρνηση το φέρνει και χτυπάει την καρδιά των εργατικών δικαιωμάτων, διαλύει το οκτάωρο, αφήνει εκτεθειμένους εργαζόμενους εντελώς απέναντι στην εργοδοσία, στους εργοδότες, χτυπάει τη συνδικαλιστική δράση, τα σωματεία, το δικαίωμα στην απεργία. Την ουσία δεν αφήνει τίποτα ανέγκυχτο. Έτσι και αυτό το νομοσχέδιο, ήρθε στον παρόδο, έρχεται και ανατρέπει κατακτήσεις ενός αιώνα και περισσότερο των εργαζομένων που με αίμα και θυσίες κατέκτησαν, για παράδειγμα το 8ωρο συγκεκριμένα, οι 8 ώρες δουλειά, και από εκεί και πέρα ο εργαζόμενος και, μπορεί Λαμπρούλη, να κουράζει και να αξιοποιεί το χρόνο του. Αλλά ο στόχος ποιος είναι? Το πώς θα δημιουργηθούν εκείνες οι συνθήκες ούτως ώστε ο εργαζόμενος να είναι πιο φθηνός, ευέλικτος και αναλώσιμος. Αυτός είναι ο στόχος. Θα σας πει όμως ό,τι κάποιος και να πει ο Υπουργός, το 8ωρο είναι 8ωρο, κύριε Μπαρδονιά. Οι επιπλέον ώρες, οι υπερορίες, όπως και εσείς καλά γνωρίζετε ως εργαζόμενος, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι, θα έπρεπε να πληρώνονται. Τώρα τι κάνει, η όποια υπερορία θα αυθρίζεται και σε δεύτερο χρόνο ή στο απότερο μέλλον σε ένα εξάμηνο θα δίνεται με τη μορφή άδειας. Να την κάνεις ή την άδεια αν δεν έχεις λεφτά βέβαια. Οπότε την ίδια ώρα που η μισθή είναι στα τάρταρα, το γνωρίζετε πολύ καλά, δεν χρειάζεται και όσοι μας ακούνε. Λοιπόν, το τι συμβαίνει στην αγορά εργασίας. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι επικοινωνιακά παιχνιδάκια του κ. Χατζηδάκη, της κυβέρνησης, προκειμένου να υπερασπίσει, και φυσικά αυτό πρέπει να κάνει, να υπερασπίσει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα, το οποίο θα πρέπει να μείνει στα χαρτιά. Και οι εργαζόμενοι μέσα σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Λαμπρούλη, όμως σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία, όποιος έχει την πλειοψηφία περνάει το νομοσχέδιο και θα γίνει σε λίγο καιρό νόμος του κράτους. Τι θα γίνει μετά, δηλαδή, αφού είναι νόμος του κράτους, τελείωσε, θα πρέπει να εφαρμοστεί. Μπορείτε να το καταργήσετε στην πράξη? Στην πράξη μπορεί να καταργήσει νόμος μόνο ο λαός. Τώρα από εκεί και ναι, πέρα. Αυτό εννοώ, αν οι εργαζόμενοι μπορούν να έρθει η μέρα, κοιτάξτε, αυτό έχει να κάνει, να το δούμε και από αυτή τη σκοπιά βεβαίως, και αυτό είναι το σημαντικότερο για μας. Το πώς το ίδιο το κίνημα, το εργατικό λαϊκό κίνημα, θα αντιδράσει απέναντι σε αυτό το εργατικό έκτρωμα. Γιατί σας ρωτώ, γιατί εντάξει, εγώ δέχομαι το λαϊκό κίνημα και το εργατικό και το συνδικαλιστικό κίνημα. Ωστόσο, βλέπετε ότι πλέον το συνδικαλιστικό κίνημα έχει μια πολύ μικρή αποδοχή από τον κόσμο για διάφορους λόγους, δεν είναι της στιγμής. Άρα λοιπόν, μήπως πρέπει πρώτα να πιστεί ο κόσμος ότι αυτό είναι εις βάρος του, γιατί προς το παρόν δεν βγαίνει προς τα έξω ότι κάτι τέτοιο το έχει καταλάβει ο κόσμος, ότι είναι εις βάρος του. Το αν το έχει καταλάβει όχι, αυτό ενδεχομένως να είναι ένα ζήτημα για το τι έπεται μετά το νομοσχέδιο, τι προβλέπει δηλαδή το νομοσχέδιο. Αλλά από την άλλη μεριά όμως όλοι κατανοούν ότι όταν στη βάση αυτών που είπαμε προηγουμένως, για να μην το επαναλαμβάνω, για το 8ωρο, για τις υπερορίες, που είναι ένα το βασικό ίσως αν θέλετε του νομοσχεδίου, που δεν είναι το μόνο το βασικό αυτό, είναι και όλα τα άλλα που υπόθηκαν από μένα προηγουμένως, αλλά και άλλα που προβλέπονται. Λοιπόν, σε όλα αυτά οι εργαζόμενοι γνωρίζουν πολύ καλά, γιατί δείτε, πολλοί το βιώνουν ήδη. Χιλιάδες εργαζόμενοι βιώνουν
την πίεση, αν θέλετε, τους εκβιασμούς της εργοδοσίας να παραμένουν στην εργασία τους και να δουλεύουν τζάμπα για τα αφεντικά που λέμε. Μάλιστα. Και αυτό είναι σε μια σειρά από κλάδους. Ο στόχος της κυβέρνησης, αξιοποιώντας φυσικά όλο το νομικό, όλο το οπλοστάσιο, το νομικό, το αντεργατικό οπλοστάσιο όλων των κυβερνήσεων έως τώρα και με αυτό το νόμο, είναι το πώς ο εργαζόμενος θα είναι υποταγμένος και διαθέσιμος στον εργοδότη για όσο και όποτε τον χρειάζεται. Ωραία. Πράγμα που σημαίνει ότι όχι εμείς η ζωή, η χαμοζωή που λέμε, αλλά καθόλου ζωή. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, να πάω σε ένα άλλο θέμα, γιατί ο χρόνος απλά τρέχει. Ναι. Το ναι. Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι δημόσιο, όνει και καλά, ή θα μπορεί να είναι και ιδιωτικό? Για να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης πριν δύο μέρες, αναφερόμενος στο ΕΣΥ, ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι δημόσιο, όνει και καλά. Και ουσιαστικά άνοιξε την κουβέντα για την είσοδο ιδιωτών στο ΕΣΥ. Κοιτάξτε, ο κ. Μητσοτάκης προχθές γίνεται λόγος για την ομιλία του, αν θέλετε, την τοποθέτησή του στο υγεία μου, ναι, στο υγεία μου.gr, ναι. Ναι, ναι, ναι. Στην ουσία αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός, αν θέλετε, αναδεικνύεται και μάλιστα είναι και προκλητικό, είναι πιο ότι ανέδειξε την αιτία που έφτασε το σύστημα υγείας, και όχι μόνο, αλλά εν προκειμένου το σύστημα υγείας, που έφτασε στα χάλια τα οποία βιώσαμε και ειδικά και με οξυμένο και με τραγικό τρόπο την περίοδο της πανδημίας, αλλά και από εδώ και πέρα. Άρα ανέδειξε τις αιτίες ως την πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί από εδώ και πέρα. Δηλαδή την πολιτική της υπορευματοποίησης του λεγόμενου δημόσιου τομέα και της επιχειρηματικής του λειτουργίας, της ενίσχυσης των επιχειρηματιών της υγείας, της επιχειρηματικής ιδιωτικής υγείας, να το πούμε έτσι, και από εκεί και πέρα τις συμπράξεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, δηλαδή τη δυνατότητα οι ιδιώτες να διεισδύουν στις δομές, αν θέλετε, του δημόσιου. Αυτό δεν είναι όμως και απαραίτητα αρνητικό, το να μπαίνει ένας ιδιώτης με σδίτη σε ένα δημόσιο νοσοκομείο? Κοιτάξτε, απαραίτητο κακό δεν είναι για τον ίδιο, γιατί το να μπει ο ιδιώτης στο δημόσιο νοσοκομείο δεν μπαίνει για την ψυχή της μάνας, δεν μπαίνει για να κερδοφορεί. Αλλά θα βάλει και λεφτά όμως. Αυτό το κόστος όμως κάποιος θα πρέπει να το υπομειστεί και δεν θα είναι μέσω του ΕΟΠΗ, γιατί αυτή τη στιγμή και στα δημόσια νοσοκομεία ο κόσμος πληρώνει. Πληρώνει στα εξωτερικά ιατρία, πληρώνει σε μια σειρά από εξετάσεις, όπως πληρώνει και για φάρμακα και εξετάσεις. Πείτε μου κάτι, κύριε Λαμπρούλη, η θέση του κόμματός σας στο ενδεχόμενο να γίνουν συνενώσεις, συγχωνεύσεις περιφερειακών νοσοκομείων που άφησε κάτι τέτοιο ο κ. Μητσοτάκης, ποια είναι? Κοιτάξτε, είναι όντως αδιανόητο αυτό, είναι ισχρό μάλλον, αν θέλετε, αυτό που τόνισε ο Πρωθυπουργός ως αδιανόητο, αν θυμάμαι καλά την έκφραση, σήμερα να υπάρχουν, ξεπέροντας ένα παράδειγμα προφανώς που έχει στο μυαλό του, να υπάρχουν, λέει, δύο νοσοκομεία σε απόσταση 20 έως 30 χιλιόμετρων. Αυτό δεν είπε? Ναι, ναι, αυτό είπε. Όλα αυτά έχουν στο επίκεντρο ποιο? Το κόστος. Το κόστος για την υγεία. Αυτό που λέμε δημόσια υγεία. Και πώς το κράτος θα βρει τρόπους, βρίσκει συνεχώς μέχρι σήμερα, να αποπαρθέτει από την υποχρέωση που έχει για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των δημόσιων δομών υγείας. Αν θέλετε, κύριε Λαμπρούλη, αν θέλετε, μην κινήσετε, γιατί κάνει διακοπές και δεν ακούσαμε τίποτε. Κάνει διακοπές και αν θέλετε, επαναλάβετε αυτό που είπατε, γιατί δεν ακούστηκε. Λέω ότι είναι σχρό αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός περί αδιανόητου να υπάρχουν σήμερα δύο νοσοκομεία σε απόσταση 20-30 χιλιόμετρων. Φωτογραφίζοντας το κόστος των υπηρεσιών των νοσοκομείων, να το πω έτσι, του δημόσιου, του καρτόνομα δημόσιου συστήματος υγείας, για το οποίο μάλιστα θα πρέπει να προβληματιστούμε. Όταν είναι γνωστά τα χάλια των δημόσιων νοσοκομείων, αλλά που αναδείχθηκαν, σας επαναλαμβάνω, και με τον πιο τραγικό τρόπο την περίοδο αυτή της πανδημίας, με την υποστελέχωσή τους, σε λήψη υποδομές, δομές και πάει λέγοντας, όπως η διαλυτική εικόνα που υπάρχει στην παντοδάτητα φροντίδα υγείας, για την οποία δεν είπε τσιμουδιά ο κύριος Πρωθυπουργός. Για τα κέντρα υγείας, για τις ανάγκες που υπάρχουν. Να σας πω όμως, μήπως η συγχώνευση δύο περιφερειακών ή η εξειδίκευσή τους, ή η συγχώνευση και η δημιουργία ενός
μεγαλύτερου, δηλαδή μαζεύεις 5 περιφέρειες, τα 7 νοσοκομεία τα κάνεις 4 και κάνεις ένα το οποίο είναι πιο κεντρικό από το να φεύγεις εγώ από την Κοζάνη να τρέχεις Αθήνα. Ακούστε, ναι, ναι. Νομίζω ότι αυτό το τι σχεδιασμό θα κάνεις όταν έχεις όπως ως κριτήριο την κάλυψη των αναγκών του λαού στην υγεία, μπορεί ενδεχομένως να έχεις και ένα νοσοκομείο μεγάλο, αλλά να έχεις περιφερειακά μικρότερα ανάλογα με τον πληθυσμό, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες τις εδαφολογικές, ανάλογα με τους τομείς της οικονομίας που αναπτύσσονται στις περιοχές και που πρέπει να δώσεις περισσότερη έμφαση σε τις ειδικότητες, ενώ και αν θέλετε και πιο εξειδικευμένες ειδικότητες. Αλλά αυτό δεν αναιρεί το ζήτημα ότι και στην υγεία, όπως και σε όλους τους άλλους τομείς, και στην υγεία κυριαρχεί ο ιδιωτικός τομέας και η υποχρηματοποίηση των υπηρεσιών του δημόσιου συστήματος υγείας και μετατροπή του σε επιχειρηματικές μονάδες. Άρα λοιπόν η περίφημη πολιτική της συνύπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που είναι και αυτός ένας από τους λόγους που μας έφερε έως εδώ με αυτά τα χάλια του δημόσιου τομέα υγείας, είναι αυτό που λέμε το φαρμάκι που μας προτείνει και ο σημερινός πρωθυπουργός, όπως και ο προηγούμενος, ο κ. Τσίπρας και οι προηγούμενοι. Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, στα 3 λεπτά περίπου που απομένουν, θέλω να πω σε ένα άλλο θέμα. Γιατί τις τελευταίες μέρες έχουν αυξηθεί οι εκκλήσεις ανθρώπων της αγοράς προς την κυβέρνηση να κάνει κάτι μπρος στο ενδεχόμενο να έχουμε σημαντικές αυξήσεις στα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, επειδή οι πρώτες σελίδες έχουν καταγράψει σημαντικές αυξήσεις σε όλο τον κόσμο. Για να το δούμε αυτό. Πιστεύετε εσείς ότι υπάρχει δυνατότητα παρέμβαση και ελέγχου των τιμών, ή μήπως θα πρέπει η κυβέρνηση, όπως είπε ο κ. Μίχαλος, να δώσει μια βοήθεια στις επιχειρήσεις ώστε και να δώσει ζεστό και φτηνό χρήμα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν? Το ζήτημα το πρώτο υλών εννοείται στην βιομηχανία. Στη βιομηχανία, ναι, 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 ναι. Από τη βιομηχανία για να έρθουν στα σούπερ μάρκετ μετά, βέβαια. Και περίπτωση πολύ λιγότερα τα υπερτήρηση. Η πολιτική επίσημη που ακολουθείται από όλες τις κυβερνήσεις και από την παρούσα κυβέρνηση είναι συνεχώς χρηματοδοτήσεις, ελαφρύνσεις, απαλλαγές, αυτό που λέμε του μεγάλου κεφαλαίου των βιομηχάνων και πάει λέγοντας. Βεβαίως σε κάθε περίπτωση βρίσκοντας μία αφορμή ζητούν και επιπλέον στήριξη ή στηρίξεις από την κυβέρνηση, από το κράτος. Όμως αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για την κατάσταση του λαού μας είναι αυτοί οι οποίοι συνεχώς, για τους οποίους συνεχώς και η κυβέρνηση παρούσα και ανοίγει τους κρουνούς με πακτολό χρημάτων την ίδια ώρα που για τον εργαζόμενο και για την πλειοψηφία του λαού δίνει ψίχουλα. Άρα λοιπόν στο κάτω-κάτω τη διαμόρφωση των τιμών, εγώ δεν είπα να γίνει παρέμβαση να γίνει διατίμηση τιμών. Δεν είπα διατίμηση τιμών. Αυτοί που διαμορφώνουν την τιμή στις ύλες ή στα προϊόντα, να το πω έτσι, είναι οι ίδιοι οι οποίοι ευεργετούνται από τις εκάστοτε πολιτικές των κυβερνήσεων. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς ο χρόνος μας τελείωσε. Πρέπει να πάω στις διαφημίσεις. Να είστε καλά, καλό βράδυ.